Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία καταγγέλει τη δηλητηρίαση μεγάλου αριθμού αδέσποτων ζώων του Δήμου Δίου Ολύμπου και ειδικότερα του Λιτοχώρου την 3η 16 Δεκεμβρίου. Τα συνεργεία του Δήμου περισυνέλεξαν 33 αδέσποτα νεκρά σκυλιά και οι κάτοικοι βρήκαν νεκρά περίπου 15 δεσποζόμενα ζώα, από τα οποία πολλά δηλητηριάστηκαν μέσα στις αυλές τους. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των γάτων που χάθηκαν, καθώς και άλλων ζώων ή πουλιών. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία καλεί τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, την Εισαγγελία Κατερίνης και τον Αστυνομικό Διοικητή Λιτοχώρου να ενεργήσουν άμεσα, ενώ ο Δήμος καλείται να προχωρήσει σε δημιουργία δημοτικού κοινοκομείου. Απαντώντας, ο Δήμαρχος παραπέμπει το αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για χρηματοδότηση. Εμείς θα παραπέμψουμε το συγκεκριμένο αίτημα στο Υπουργείο, ζητώντας χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί το δίκαιο ασφαλώς αίτημα των φιλοζωικών, γιατί δεν είναι μόνο αίτημα των φιλοζωικών, είναι και όλων των πολιτών, οι οποίοι κάθε μέρα βγαίνουμε, είμαστε ανάμεσα στα αδέσποτα σκυλιά, τα οποία δυστυχώς δεν τρέφονται ειδικά τις καθημερινές, γιατί τα εστιατόρια όλα δεν εργάζονται, δεν υπάρχουν αποφάγια, δεν υπάρχει τρόπος αυτά τα σκυλιά εδώ να επιβιώσουν. Και εννοείται όταν φτάσουν σε κάποιο σημείο στέρησης είναι και επικίνδυνα. Η αποτρόπαια πράξη πράγματι αυτή δεν πρέπει να επαναληφθεί, αλλά αυτό με τις 2.500 ευρώ που μας εγκρίνει το Υπουργείο είναι αδύνατον να καλυφθεί. Αυτά ίσα φτάνουν για κάποιες στηρώσεις. Και εμείς κάνουμε έκκληση και θα κάνουμε και έγγραφο αίτημα με ολοκληρωμένη πρόταση, ούτως ώστε το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει το θέμα των κοινοκομείων. Τα 52 σωματεία της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά της χώρας και αγωνίζονται για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων, αλλά και τη βελτίωση της εικόνας της πατρίδας μας, η οποία διασύρεται διεθνώς λόγω των συνεχών κακοποιήσεων και δολοφονιών ζώων συντροφιάς και παραγωγικών ζώων.